Λίγο, έτσι, ναι. Λίγο. Θέλετε να συνεχίσετε αφού δείτε τον Υπουργό? Όχι. Ορίστε. Αυτό κάνουμε. Έρχεται. Μπορεί ο άνθρωπος να πήγε, σε παρακαλώ τώρα. Είναι σαν την ανάπτυξη που έρχεται. Σε παρακαλώ, δεν είναι. Αν είναι για ένα τέταρτο, να το συζητήσουμε. Για ένα λεπτό τώρα μου κάνετε θέμα, κύριε Μπάρκα. Διακόψαμε. Τι άλλο θέλετε? Το διακόψαμε. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή? Ακριβώς. Μας ενημέρωσε ότι έρχεται σε ένα λεπτό. Θέλετε να καθίσετε εδώ, κύριε Γιαννούλη, θέλετε να καθίσετε θέση, ό,τι θέλετε, θα μιλήσετε από την αρχή. Να το ξέρετε, θα βάλω το χρόνο από την αρχή. Κύριε Τριανταφυλλίδη, αν ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, μη στεναχωριέστε, εδώ είμαι εγώ. Ναι. Κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν σας άκουσα. Ενημέρωσε ότι έρχεται. Θέλετε να βγείτε και να ξαναβείτε? Θα περιμένουμε 5 λεπτά, αλλιώς θα βγούμε και ξαναβούμε. Ήρθε ο άνθρωπος, το φάγατε. Κύριε Γιαννούλη, από την αρχή ξεκινήστε και θα μετρήσω ο χρόνος από την αρχή. Αφήστε ο κύριος Τριανταφυλλίδης γκρινιάρης, ήταν ανέκαθεν. Πάντως, κύριε συνάδελφε, κανένας δεν μίλησε για καθετήρα. Αν θέλετε να το εκδείξετε. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Γιαννούλη. Σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Στο λόγο σας. Δεν σας είναι. Παρακαλώ. Εντάξει, είναι ήδη συμφωνώ με τον κύριο Κανέλη. Τώρα κανένας δεν μίλησε. Κύριε Γιαννούλη, σας παρακαλώ. Κύριε Στο χρόνο. Στην ομιλία σας. Στην ομιλία σας. Αφήστε τι είπανε. Στην ομιλία σας, σας παρακαλώ. Κύριε Τελείωσε το θέμα. Ήρθε ο υπουργός. Ξεκινάμε. Ωραία. Θέλω να σας θυμίσω ότι καταρχήν δεν είμαστε στη σχολική αίθουσα. Η ομιλία μου συντίθεται από επιχειρήματα και απόψεις που επιλέγω εγώ και δεν κρίνονται από εσάς. Αν είμαι εκτός χρόνου ή εκτός κανονισμού, μπορείτε να με ψέξετε. Αλλά το τι τώρα θα αυτή λέω, την κουβέντα αφήστε. Που είπατε στο ξεκίνημα κύριε δεν μου άρεσε, γι' αυτό. Δεν υπάρχει θέμα να σχολιάζουμε τίποτα. Και παρά την μικρή καθυστέρηση, δεν μπορούμε να μιλάμε παράλληλα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, βεβαίως. Ούτε στην τηλεόραση δεν το κάνουν αυτό. Θέλω να σας θυμίσω, έλεγα.